Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Λίγο πριν τις 9 το πρωί ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής, αποκαλύπτοντας την επιτυχία ή και την αποτυχία των μαθητών, αλλά και του εξεταστικού συστήματος. Νιώθω ευτυχισμένος, ήταν αυτό που ήθελα. Προσπαθώ από την πρώτη ηλικία, αν δεν κάνω λάθος, άρχισε η προετοιμασία μου. Δεν μπορεί να περιγράφει με λόγια, είναι πραγματικά φοβερό συνέστημα. Φοβερό συνέστημα. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Πόσο μωρέ έβγαλες? 18-150. Διάβασες πάρα πολύ? Ναι, πάρα πολύ. Πέρασα ένατη στο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη επιλογή? Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Από πέρυσι το ήθελα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Οι φετινές βάσεις επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις των ειδικών που ήθελαν να καταγράφεται πτώση ακόμα και στις πλέον περιζήτητες σχολές. Λίγος πολύ ήταν αναμενόμενος αυτά που είχαν προβλεφθεί όλα τα χρόνια. Δηλαδή, είδα μια σημαντική πτώση ως πάρα πολύ μεγάλη πτώση των βάσεων. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συνολικά θα έλεγε κανείς ότι είχαμε πτώση με εξαίρεση τις νομικές που κρατήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Και τα τμήματα ψυχολογίας που ανέβηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ιατρικές σχολές, όπου καταγράφηκε ιστορική πτώση που αγγίζει ακόμα και τα 700 μόρια. Δεν έχουμε ξαναδεί, ήταν ρεκόρ αποτυχίας, πτώσεων μάλλον, πτώσης βάσεων. Πιστεύω ότι έπαιξαν πολλά ρόλο και το κλίμα αυτού του κορονοϊού είχε και άμεση επίδραση δυστυχώς και στις επιδόσεις των παιδιών μας. Όσοι επέλεξαν το δεύτερο επιστημονικό πεδίο πέρασαν όλοι, ενώ προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός πως υποψήφιος εισήχθη σε πανεπιστημιακό τμήμα με μόνο 625 μόρια. Ουσιαστικά δηλαδή, στο τμήμα δασολογίας στο Καρπενήσι, κάποιος μπήκε γράφοντας μόνο το όνομά του. Αυτό το πέφτω και ανεβαίνω είναι κάτι σχετικό. Οι βάσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιδόσεις των παιδιών. Άρα, ναι, είμαστε αντικειμενικά χαμηλότερα σε αρκετές περισσότερες σχολές σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν τμήματα πανεπιστημιακά με 2.500 και 3.000 μόρια. Μαθηματικός άμμος με 3.500 περίπου 3.125, αν θυμάμαι καλά. Χαρακτηριστική είναι και η πτώση στο τέταρτο πεδίο στις αστυνομικές σχολές και στις αστυφυλάκων. Προφανώς είναι ένας προβληματισμός που προκύπτει γύρω από αυτό. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας, το 32% των υποψηφίων των γενικών λυκείων είχε επιτυχία με λιγότερο από 10.000 μόρια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ είναι 25%. Επισημένοντας πως η πτώση των βάσεων οφείλεται αφενός στην απουσία συντελεστών βαρύτητας και αφετέρου στο γεγονός πως για πρώτη φορά φέτος συνεξετάστηκαν τα μαθήματα της έκθεσης και της λογοτεχνίας και υπήρξαν χαμηλά αποτελέσματα. Είναι μία από τις παραμέτρους που επηρέασε τα αποτελέσματα, όμως δεν είναι μοναδική. Σίγουρα έχει να κάνει με τη θεματοδοσία. Ήταν μια παράξενη, ήταν πρωτόγνωρες συνθήκες για τους υποψηφίους φέτος. Μεταξύ ιατρικής και οδοντιατρικής διάλεξατε την οδοντιατρική. Με ποιο γνώμονα? Η οδοντιατρική πιστεύω ότι λόγω της εργασίας με τα χέρια, της άμεσης επαφής με τον άνθρωπο, θα με ενθουσίαζε πιο πολύ. Και μπορεί φέτος σχεδόν το σύνολο των υποψηφίων να κατάφερε να βρει θέση σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Αυτό όμως ουδόλως δεν μειώνει την προσπάθεια αλλά και το μέγεθος της επιτυχίας. Ιδιαίτερα δε όταν οι επιτυχόντες και αυριανοί επιστήμονες παραμένουν συνειδητοποιημένοι και ενσυναισθητοί. Κάνατε θυσίες? Φυσικά έκανα θυσίες. Εντάξει, τις πρώτες χρονιές δεν ήταν τόσο μεγάλες. Αλλά την τελευταία, ας πούμε, κυρίως επικεντρώθηκα πιο πολύ στα μαθήματα και στα αγωνίσματα που χρειαζόντουσαν. Γενικά είναι μια σχολή πολύ ανοιχτή και πολύ γενική, γι' αυτό στοχεύουμε πολύ εκεί. Και ανέβηκε η σχολή μου φέτος σε σχέση με τις άλλες θεωρητικές το περισσότερο. Το ταξίδι είχε πολλές δυσκολίες. Δεν ήταν δύσκολο όμως επειδή ευτυχώς ήμουν από τα τυχερά παιδιά. Είχα την παρέα μου, με υποστήριζε, τους υποστήριζα. Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Και η πόλη. Και η πόλη, ναι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα για τα παιδιά που δεν τα κατάφεραν. Καλό είναι, παιδιά, να προσπαθήσετε. Αξίζει.